Δήμαρχος από το 1982 ως το 1994, κερδίζοντας τις δημοτικές εκλογές του 82, του 86 και του 90. Ακολούθως, εξελέγει πρώτος αιρετός νομάρχης της Μαθίας για μία τετραετία, 1994-1998. Κύριε Βλαζάκη, παρακαλούμε να προσέλθετε την γενική απονομή. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί την εξαιρετική πρωτοβουλία εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου στις αγαπημένες μας πόλεις. Θέλω επίσης να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς θερμά για την ιδιαίτερη τιμή, για μένα ήταν έκπληξη, που μου κάνουν σήμερα και η οποία τιμή δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει σε όλους τους Δημάρχους. Αυτή η τιμητική πλακέτα ανήκει επίσης στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας εκείνης της εποχής, όπου όλοι προσπαθήσαμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στους συμπολίτες μας. Είναι φυσικό και ανθρώπινο να αισθάνομαι συγκίνηση αυτή τη στιγμή για αυτή τη ξεχωριστή τιμή και να φέρνω στην τιμή τις μαραθώνιες συνεδριάσεις των τότε Δημοτικών Συμβουλίων, τις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις, την τόσο συνθετική στο έργο της Δημοτικής Αρχής και υποστήριξη διαφορετικών απόψεων για τα διάφορα θέματα, αλλά και τις τόσο σημαντικές ομοφωνίες όλων των Συμβούλων στις κρίσιμες για το μέλλον της πόλης μας αποφάσεις. Αυτή η τιμή σήμερα που μου κάνετε ανήκει και στους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους που προσέφεραν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους υπερωτώντας το κοινωνικό σύνολο και σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή τους. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν τότε πετύχαμε ή όχι στο έργο που μας εμπιστεύτηκαν τους συμπολίτες μας. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με ανιδιοτέλεια, εργατικότητα και εντυμότητα και υψηλό το αίσθημα της ευθύνης απέναντί τους. Φίλες και φίλοι, από τότε πέρασαν μερικές δεκάδες χρόνια και πολλές σημαντικές αρχές. Σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή τη ξεχωριστή πόλη εδώ όπου γεννηθήκαμε, ανδρωθήκαμε και ζούμε. Μια πόλη που θα συνεχίσει να δημιουργεί για τα παιδιά της, γιατί πάντα θα υπάρχουν δημοτικοί άρχοντες που θα παλεύουν ακούραστα για να την κάνουν καλύτερη, αλλά κυρίως γιατί κατοικούν πολίτες με προσήλωση και σεβασμό τους δημοκρατικούς θεσμούς, την κοινωνική αλληλεγγύη, την εργατικότητα και κύρια την απέναντι αγάπη για την πανέμορφη πόλη μας στην περιοχή. Θέλω να πω 5 κουβέντες από καρδιάς, σαν εκπρόσωπος όλων των συνεργατών που δουλέψαμε αυτά τα 12 χρόνια με τον Ανδρέα Βλαζάκη. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλοι, και ιδίως οι νεότεροι, το μέγεθος της προσφοράς του, τόσο στο θεσμό όσο και στην πόλη. Ανέλαβε τα καθήκοντα και το λειτουργήμα του Δημάρχου το 1983, σε μια εποχή όπου υπήρξε πραγματικά επανάσταση στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι τότε ήταν η εκλεγμένη πια το 1981 κυβέρνηση του Πασόκ και υπουργός εσωτερικών ο Άγιος Χρυσοδιώτης Γεννηματάς. Εκείνη την εποχή ήταν που έγινε τομή όχι μόνο στη Βέλγια, αλλά συνολικά στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη Βέλγια, στο ρόλο και στον σκοπό για τον οποίο υπήρχε αυτοδιοίκηση. Ήταν τότε που ο Δήμος Βέλγιας έπαψε να είναι απλώς εκδότης πιστοποιητικών ληψιακτικών πράξεων γεννήσεως ή θανάτου και συλλέκτης απορριμμάτων. Έγιναν σημαντικότατες τομές. Ο Δήμος ανέλαβε ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο βάρος που σχετιζόταν με την οικονομική πια, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.
έγιναν επαναστατικές κινήσεις στον χώρο του θεσμού, θεσμοθετώντας τότε τα συνοικιακά συμβούλια και τις συνοικιακές συνελεύσεις. Αρκεί να σας πω ότι το μισό σχεδόν του προϋπολογισμού των τεχνικών έργων αποφασιζόταν απευθείας από τα συνοικιακά συμβούλια της πόλης και από τις συνοικιακές συνελεύσεις. Ήταν η εποχή που ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν απολογείται για τα πραγμένα του απλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στη Λαϊκή Συνέλευση, όπου μαζευόταν πάνω από 1.500 συμπολίτες μας, ακούγανε, κριτικάρανε, εκφράζανε απόψεις και προτάσεις. Είναι η εποχή που επιχειρήθηκε τότε, μέσα από την ίδρυση δημοτικών επιχειρήσεων στο παραγωγικό τομέα, να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε τις σχέσεις παραγωγής. Το αν πέτυχε ή όχι είναι άλλη ιστορία, σημασία είχε το όραμα και η προσπάθεια. Ήταν τότε που άρχισε ο Δήμος για πρώτη φορά να ασχολείται ενεργά με την κοινωνική πολιτική, που έριξε το βλέμμα του στις ξεχασμένες συνοικίες της πόλης και που έδωσε πια την αίσθηση στον πολίτη ότι δεν είναι απλώς ψηφοφόρος που καλείται μία φορά στην τετραετία να ψηφίσει, αλλά είναι ενεργό καθημερινά μέλος αυτής της πόλης που έχει και λόγο και άποψη και κριτική σκέψη για ό,τι συνέβαινε. Δεν θα μιλήσω για τα εκατοντάδες έργα που έγιναν αυτή τη στιγμή. Θα πω όμως ένα και το πιο σημαντικό που σφράγισε όλη αυτή την πορεία του Ανδρέα Βαζάκη και που τελικά τον καταγράφει θέλει δεν θέλει στην ιστορία αυτής της πόλης. Είναι το θάρρος, γιατί τότε χρειαζόταν θάρρος. Μην κοιτάτε τώρα που η ίδρυψη, η αποχέτευση είναι κοινά αποδεκτή. Να ιδρύσει τότε την ΔΕΙΑ και να ξεκινήσει το μεγάλο έργο αντικατάστασης όλου του δικτύου της πόλης σε ίδρυψη και αποχέτευση και την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού. Εάν η Βέρεια εντάχθηκε πια στις προηγμένες σε αυτόν τον τομέα πόλης της Ευρώπης, το οφείλουμε σε αυτή την περίοδο του Ανδρέα Βλαζάκη. Φίλε Ανδρέα, και εγώ και όλοι όσοι συνυπηρετήσαμε μαζί σου αυτά τα χρόνια, σε ευχαριστούμε και νιώθουμε υπερήφανοι που όσο μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την πορεία την οποία εσύ είχες τον πρώτο λόγο και εσύ την καθοδηγούσες αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.